Το αίσθημα της οργής της νέας γενιάς που βλέπουμε να θέλει να εκφραστεί με κάθε τρόπο δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν κερευνός εν αθρία. Το έγκλημα στα Τέμπη ξεχύλισε ένα ποτήρι που γέμιζε σταγόνα σταγόνα εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Γιατί η γενιά μας, η γενιά μου, όσοι βγήκαμε στην παραγωγή μετά τις σπουδές και κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στη ζωή, όσοι προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σπίτι, μια σχέση, βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας τα διέξοδα ενός συστήματος. Αδιέξοδα που είναι ίδια και στην κρίση και στην ανάπτυξή τους. Ακόμη και από προσωπικής πείρας μιλώντας, υπήρξε και υπάρχει και στη δική μου ζωή αυτή η ανασφάλεια. Τη στιγμή εκείνη που επέλεψα να ψάξω σπίτι για να κάνω ένα ξεκίνημα στη ζωή μου. Και έπειτα, αφού το βρω, να τα υπολογίζω, να δω αν βγαίνω και να μην βγαίνω. Και πάλι από την αρχή, μειώνοντας κάτι αυτή τη φορά. Κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός, να υπολογίζουμε τι θα πρέπει να κόψουμε για να μπορούμε να το πληρώσουμε και να μην βρίσκεις τι, αφού τα επιπλέον τα έχεις ήδη κόψει. Κι όμως ξέρουμε πολύ καλά πως δεν είναι δυνατόν εμείς που ξυπνάμε κάθε μέρα να πάμε στη δουλειά, να κάνουμε χιλιόμετρα να φτάσουμε μέσα στην ταλαιπώρια και την κίνηση, να μην απολαμβάνουμε όλα αυτά που με το μυαλό και τα χέρια μας έχουμε φτιάξει. Να σχεδιάζεις μια εκδρομή, ένα θέατρο, μια συναυλία που τόσο θες να πας με το άγχος ότι είναι πολυτέλεια και ίσως να μην βγει ο μήνας. Αυτός μπορεί και ο επόμενος. Θα βρούμε κι άλλα πολλά Τέμπη που μας περιτριγυρίζουν και απειλούν καθημερινά την ασφάλεια και τη ζωή μας. Είναι στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στις αστικές συγκοινωνίες, στο οδικό δίκτυο, στην ίδια μας τη ζωή. Οι νέες και οι νέοι γυρνάμε παντού το βλέμμα μας και βλέπουμε εμπόδια. Γιατί να μην μπορούμε όταν ολοκληρώνουμε τις σπουδές μας να βρούμε δουλειά πάνω στο αντικείμενό μας, δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, με μισθό που δεν θα τελειώνει στις πρώτες 15 και άμα ημέρες, δουλειά που δεν θα ανησυχείς αν θα γυρίσεις το απόγευμα σπίτι σου, γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, όπως έγινε και με τον 27χρονο συνάδελφο σε μεταφορική στην Οχορούδα Θεσσαλονίκης που έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς. Γιατί να βρισκόμαστε αμέσως μετά τις σπουδές μας σε ένα συνεχές κυνήγι γνώσεων και δεξιοτήτων, πιστοποιητικών και μεταπτυχιακών. Για πολλά χρόνια να μην αντέχουμε καν οικονομικά να φύγουμε από το σπίτι μας. Να μην μας μένει στις περισσότερες περιπτώσεις καθόλου ελεύθερος χρόνος και χρήμα για αθλητισμό, γυμναστική, πολιτισμό. Να ζούμε σε πόλεις που έχουν ελάχιστους ελεύθερους χώρους. Γιατί τα νέα ζευγάρια που κάνουμε το επόμενο βήμα στη ζωή μας, να ψάχνουμε σπίτι και να βρίσκουμε μπροστά μας πανάκριβα ενίκια, να ζούμε με την αγωνία αν θα βγει ο μήνας ή όχι. Αντί να μπορούμε να χαρούμε την όμορφη αυτή περίοδο που διανύουμε στη ζωή μας. Να μπορούμε να αποφασίζουμε χωρίς οικονομικούς περιορισμούς πότε θα αποκτήσουμε οικογένεια, σε ποια ηλικία, πόσα παιδιά θα κάνουμε, χωρίς τη σκέψη αν φτάνει το εισόδημά μας ή όχι. Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε ότι υπάρχει οργανωμένη κρατική φροντίδα για αυτή μας την επιλογή. Αυτά δεν είναι απλά τυχαίες ελλείψεις μιας κακιάς χώρας, αλλά επιλογές ενός κράτους πλήρως ανίκανου να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να λοιπόν, πόσα Τέμπη διασχίζει κάθε μέρα ένας νέος και μια νέα, ένα νέο ζευγάρι, επιβάται στο τρένο που τρέχει με σπασμένα φρένα πάνω στις ράγες του κέρδους. Άλλοτε με μηχανοδηγό τη Νέα Δημοκρατία, άλλοτε το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοτε το ΠΑΣΟΚ. Νεολαία, ήδη φωνάξαμε τις προηγούμενες μέρες. Φτάνει πια και ποτέ ξανά. Τώρα μπροστά στις κάλπες, όλα αυτά, την οργή μας, θα τα κάνουμε δύναμη. Με ψήφο κατακόκκινη στο κουκουέ. Για να αλλάξει πορεία το τρένο και όχι απλά ο μηχανοδηγός. Γιατί δεν είναι μονόδρομος η ζωή να περνάει μέσα από Τέμπη. Γιατί είναι στο χέρι μας αυτή τη φορά να νικήσει η ζωή. Ευχαριστώ πολύ.